πιστέψεις για τον ΠΑΟΚ, η ώρα που το κύπελλο για πρώτη φορά βρίσκεται σε κρούσα νιώτικα χέρια. Μετά από δύο χαμένους τελικούς στα πέναλτι, το 2006 και το 2009, ήρθε η ώρα για το καμάρι του Κρουσόνα να ανέβει στο βάθρο του κυπελού Κουέψη, επικρατώντας τα πέναλτι με 6-5 του Γιούχτα σε έναν τελικό γιορτή όπου κατά τη διάρκεια του έσπασαν καρδιές. Την τελευταία στροφή χάθηκε το πρωτάθλημα για μας, παρόλο που κανένας δεν περίμενε θα ήμασταν μέχρι την τελευταία στιγμή να το διεκδικούμε. Ήρθε όμως αυτή η κούπα, αυτό το κύπελο, σε μια διοργάνωση με ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας για να τοποθετήσει τον ΠΑΟΚ στη θέση που του αξίζει. Ήταν ένας τίτλος σήμερα τον οποίο τον θέλαμε και εμείς πολύ, όπως και ο αντίπαλος. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Θεωρώ ότι το να φτάσει το παιχνίδι στα πέναλτι, ότι μας αδικεί. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο. Η κατάκτηση του κυπέλλου ΕΠΣΗ έφερε έξαλλους πανηγυρισμούς τόσο στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του ΠΑΟΚ, όσο και στην κερκίδα, με τους κρουσανιώτες να παραλυρούν. Ενώ η χαρά κορυφώθηκε στην απονομή της κούπας, με τον πρόεδρο Κώστα Μπουμάκη να την πηγαίνει στον κόσμο της ομάδας, που δεν σταμάτησε λεπτό να χειροκροτά και να πανηγυρίζει. Θέλω να αφιερώσω αυτό το κύπελλο. Πραγματικά 6 χρόνια παλεύουμε να πάρουμε ένα τίτλο. Ήρθε την καταλληλότερη στιγμή. Να τον αφιερώσω σε όλη την κοινωνία του Κρουσόνα, στην οικογένειά μου και σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά σήμερα μας συγκίνησαν με τη μαχητικότητα και την αγωνιστικότητά τους. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά, γιατί σήμερα έκανε περήφανο τον Κρουσόνα. Είμαι περήφανος για τον κόσμο μας που ήρθε από τον Κρουσόνα, πάνω από 600-700 Κρουσανιώτες και από το Ηράκλειο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους φίλους του Μπακίου που μας στήριξαν και της Μεσαράς. Είναι μια στιγμή σήμερα που δεν μπορώ να περιγράψω ακόμα, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Οι πρωταγωνιστές της κατάκτησης του κυπέλλου έπλεαν σε πελάγι ευτυχίας, γνωρίζοντας ότι είχαν να αντιμετωπίσουν ένα σπουδαίο αντίπαλο, έναν πρωταθλητή της εθνικής όπως ο Γιούχτας, και αυτό έκανε ακόμα μεγαλύτερη την αξία της νίκης τους. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και εγώ. Πάρα πολύ, με πιστέψανε, τα καταφέραμε. Αυτό. Η χρονιά έκλεισε όμορφα με ένα τρόπαιο, αυτό ήταν το κύπελλο. Είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι και δικαιωμένοι αισθανόμαστε για τη χρονιά, γιατί πραγματικά δουλέψαμε πολύ και είχαμε φτιάξει ένα πολύ όμορφο σύνολο που θα ήταν άδικο για μένα να μην καταφέρουμε στο τέλος να πάρουμε κάτι. Ο τελικός έγινε μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα, με τον αθλητικό μήλο Τυμπακίου να αναλαμβάνει την φιλοξενία των εκατοντάδων φίλων του ποδοσφαίρου και των επίσημων προσκεκλημένων. Ενώ δεν έλειψαν τα happening στο τελετουργικό πριν τη σέντρα, με μαντινάδες και παιδιά των ακαδημιών να δίνουν τη δική τους ευχάριστη νότα. Ασφαλώς η κορύφωση του fair play ήταν το πασίγιο των παικτών του Γιούχτα, συγχαίροντας τους παίκτες του κυπελούχου ΠΑΟΚ. Μετά την επιστροφή της αποστολής του ΠΑΟΚ στην βάση της, ο Κρουσόνας πήρε φωτιά με δεκάδες καπνογόνα και πολύ κόσμο να υποδέχεται τους κυπελούχους στην κεντρική πλατεία της Αγίας Τριάδας. Ενώ στη συνέχεια το γλέντι κράτησε μέχρι πρωίας, με την κούπα στο επίκεντρο.